Γεια σας, είμαι η Νησίρα, είμαι πνευματική σύμβουλος και κάποιοι με γνωρίζετε ήδη, κάποιοι ίσως με βλέπετε για πρώτη φορά. Κάνω αυτό το βίντεο σήμερα με αφορμή σχόλια που λαμβάνω στη δουλειά μου από τους πελάτες μου, του τύπου «Πώς τα ξέρεις όλα αυτά, τα βρήκες όλα» ή «Καταλαβαίνω ότι βλέπεις, αλλά δεν καταλαβαίνω πώς τα βλέπεις όλα αυτά». Οπότε θέλω να σας πω ότι ήμουν πάντα έτσι. Από όσο μπορώ να θυμηθώ τον εαυτό μου σαν παιδί, πάντα αναγνώριζα το φως των ανθρώπων και έβλεπα το φως τους. Έβλεπα γύρω μου αγγέλους, έβλεπα όντα φωτός, έβλεπα άλλες διαστάσεις, έβλεπα τους πνευματικούς συνοδούς, που τους πνευματικούς βοηθούς που συνοδεύουν τους ανθρώπους, καταλάβαινα τα συναισθήματα των ανθρώπων και καταλάβαινα την ψυχή τους. Κάποτε όμως ένιωσα ότι οι άνθρωποι γύρω μου τρομάζουν από αυτό, δεν θέλουν να ακούν την αλήθεια και με έκαναν να νιώσω ότι δεν είμαι φυσιολογική και ότι αυτό δεν είναι κανονικό. Και στην προσπάθειά μου να χωρέσω σε αυτόν τον κόσμο και να μην με κρίνουν, άρχισα να κλείνω τις πόρτες της συνείδησής μου και της αντίληψής μου. Όλη η δουλειά που έκανα στην πορεία, όταν συνειδητοποίησα ότι με αυτόν τον τρόπο στερήθηκα τον εαυτό μου και στερήθηκα τον κόσμο μου και στερήθηκα τη συνείδησή μου και την πληρότητά μου, όλη η δουλειά που έκανα λοιπόν, τα σεμινάρια, οι εκπαιδεύσεις και η αφοσίωσή μου στο διαλογισμό ήταν για να ξαναβρω τις χαμένες μου δυνάμεις, για να ξανασυνδεθώ με τα χαρίσματά μου, να αφυπνίσω ξανά τη συνείδησή μου και την αντίληψή μου, να ανοίξω πάλι τις πόρτες της αντίληψης που από τη φύση μου είχα σαν παιδί. Και τα κατάφερα. Οπότε θέλω να σας πω ότι όλοι, πιστεύω, γνωρίζω με τα βεβαιότητας, είμαστε χαρισματικοί, όλοι έχουμε φυσικές δυνάμεις, απλά κάποιοι άνθρωποι αναγκάστηκαν να κλείσουν τις πόρτες της αντίληψής τους πιο νωρίς από ότι εγώ και σε κάποιους δεν επιτράπηκε ποτέ να πιστέψουν σε αυτές και αναγκάστηκαν να τις κλείσουν με κρότο. Σε αυτό το σημείο θέλω να σας πω ότι αποσυνδεθήκαμε από τη συνείδηση του φωτός και από τη συνείδηση ότι είμαστε φως πριν από πάρα πολλές ενσαρκώσεις. Κατά τη διάρκεια όμως των οποίων ζήσαμε πάρα πολλές εμπειρίες, γεμίσαμε αναμνήσεις, πήραμε μαθήματα, αλλά αποκτήσαμε και πληγές και τραύματα. Ίσως κάποιοι άνθρωποι νιώθουν λίγο περίεργα όταν και μέσα από τη δουλειά μου, όταν αγγίζω τη μνήμη του φωτός και ξυπνάω τη μνήμη του φωτός τους, γιατί υπάρχει αυτό το τραύμα, αυτό το αντανακλαστικό της αποσύνδεσης και της στέρησης της ενότητας. Γιατί ζήσαμε στερημένοι από τη θεϊκή μας φύση. Και θέλω να σας θυμίσω ότι όλοι είμαστε φύση, όλοι είμαστε άνθρωποι, είμαστε όμως όλοι μία έκφραση του θεϊκού και μπορεί ο καθένας και έχει δικαίωμα να θυμηθεί και να ξανασυνδεθεί με την θεϊκή του φύση και με την θεϊκή του προέλευση. Οπότε εγώ καταλαβαίνω όλα όσα καταλαβαίνω και βρίσκω όσα βρίσκω επειδή αφενός έχω εκπαιδευτεί, αφετέρου έχω το χάρισμα, αλλά έπιασα το χάρισμά μου, το αποδέχτηκα και το καλλιέργησα και μπορώ να βλέπω το φως. Μπορώ να βλέπω και να διαβάζω τις πληροφορίες που είναι αποθηκευμένες στο σώμα του φωτός σας. Και φέρνοντας πολύ έντονα από τη φύση μου την ενέργεια της ενότητας, μπορώ να αντιλαμβάνομαι κάθε άνθρωπο στην ενότητα της ανθρώπινης και της θεϊκής του φύσης
και μπορώ να γίνομαι ένα μαζί σας και να νιώθω όλα όσα χρειάζεται να ξέρω για σας στην παρουσία μου, για να σας βοηθήσω και να σας υποστηρίξω να ξανασυνδεθείτε κι εσείς με την ενότητα του είναι σας. Οι πολλοί άνθρωποι δεν πιστεύουν καν στην ύπαρξη της ψυχής, οπότε δεν ξέρουν γιατί μιλάω. Κάποιοι άλλοι πιστεύουν στην ψυχή, αλλά δεν ξέρουν τι είναι ή με τι μοιάζει ή πώς μπορούν να την προσεγγίσουν και βρίσκονται ακόμη σε μία αναζήτηση. Εγώ σχεδίασα μία καινούρια συνεδρία, μία καινούρια καθοδήγηση που λέγεται «Συνάντησε την ψυχή σου», που είναι πραγματικά μία καθοδήγηση για να αναγνωρίσει ο καθένας μόνος του το φως της ψυχής του, να ξανασυνδεθεί με την αντίληψη του φωτός, να αναγνωρίσει την θεϊκή του φύση και να δει και το υπόλοιπο κομμάτι της ύπαρξής του πέρα από την ανθρώπινη διάστασή του. Και «Συνάντησε την ψυχή σου» είναι μια συνεδρία που στην πραγματικότητα μπορεί κάποιος να συναντήσει, να δει, να έχει ένα date, ένα ραντεβού με την ίδια του την ψυχή και με το σώμα της ψυχής του, με την μορφή που έχει το θεϊκό του κομμάτι. Βλέπω ότι όλο και περισσότεροι άνθρωποι ξυπνάει μέσα τους αυτός ο θαυμασμός, αυτή η επιθυμία να ζήσουν στην πληρότητά τους. Όλο και περισσότεροι άνθρωποι επιθυμούν να ανοίξουν τις πόρτες της αντίληψης και της συνείδησής τους και θα χαρώ να σας καθοδηγήσω σε αυτό το μαγικό κομμάτι της θεϊκής σας φύσης. Ευχαριστώ που με ακούσατε και εύχομαι να σας δω από κοντά.